Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική Οικογένεια». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάριστον και το τέλειον για τα μέλη της οικογένειας, της χριστιανικής οικογένειας, ώστε να πράττουν ακριβώς αυτό το οποίο ο Θεός θέλει. Και ευαρεστείτε ώστε η οικογένεια να απολαμβάνει τη χάρη, το έλεος και τη δόξα του Θεού μέσα στην πορεία της ζωής. Συνεχίζουμε τις σκέψεις μας και την εκπομπή μας με θέμα τις δύσκολες καταστάσεις. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνται και προέρχονται στο σπίτι, μέσα στο σπίτι, μέσα στη χριστιανική οικογένεια, από τρίτους, από άλλους ανθρώπους έξω από την οικογένεια. Καταρχάς λοιπόν θα ασχοληθούμε με τους γονείς ή τα πεθερικά. Βέβαια η λέξη πεθερός είναι μια έκφραση την οποία χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε τους γονείς του συζύγου μας ή της συζύγου μας, όμως για το Λόγο του Θεού και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εμείς αυτή τη λέξη θα την απαλείψουμε και θα μιλάμε γενικά για γονείς. Για γονείς είτε του ανδρός είτε της γυναικός. Άλλωστε έτσι θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει οι γονείς του συζύγου να είναι και γονείς της γυναίκας και οι γονείς της γυναίκας να είναι και γονείς του άντρα. Όμως δημιουργούνται πολλές φορές δύσκολες καταστάσεις εξαιτίας, πάντα μιλάμε για χριστιανούς γονείς, θα μιλήσουμε και για μη χριστιανούς, εξαιτίας του χαρακτήρα, της συμπεριφοράς, της νοοτροπίας και της λογικής που έχουν οι γονείς. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα που δημιουργείται είναι όταν η μητέρα του άντρα έχει, και λογικό είναι να έχει, μία άποψη ότι ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Και λόγω της πείρας της, προφανώς να ξέρει πολλά πράγματα καλύτερα. Όμως αυτό, όταν εκφράζεται προς τη γυναίκα, προς την κόρη της, με κακό τρόπο, βέβαια δεν είναι απαραίτητο να είναι η πεθερά και η μαμά. Με κακό τρόπο, όταν απαξιώνει την κόρη της, από εκεί και πέρα μπορεί να φτάσουν τα πράγματα σε δυστυχία. Γιατί όταν απαξιώνει, όταν θεωρεί ότι δεν ξέρει και ο τρόπος της δεν είναι καλός και επεμβαίνει για να της δείξει, όχι μόνο να της δείξει τι πρέπει να κάνει, αλλά και επεμβαίνει για να κάνει αυτή αυτό που πρέπει να κάνει, τότε χαλάνε οι ισορροπίες, οι τάξεις και η ευσημοσύνη του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού τι λέει? Ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού. Θα κάνουν δηλαδή ένα καινούριο σπίτι. Θα δημιουργηθεί μια καινούρια οικογένεια. Σε αυτή την οικογένεια, όπως και στην προηγούμενη οικογένεια, η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας. Η κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός. Όποιος λοιπόν τώρα επεμβαίνει ανάμεσα σε αυτήν την τάξη
που ο Λόγος του Θεού βάζει, ότι εγώ θα μπω, ο πατέρας ή η μητέρα, θα μπω ανάμεσα στο Χριστό και στο παιδί μου ή ανάμεσα στο παιδί μου και στη γυναίκα του, χαλώντας την τάξη που ο Θεός έχει βάλει, ότι η κεφαλή του άντρα δεν είναι ο πατέρας του, η κεφαλή του άντρα είναι ο Χριστός. Και η κεφαλή της γυναίκας δεν είναι η μητέρα της ή η πεθερά της, αλλά η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας της. Όταν λοιπόν επεμβαίνουμε και δημιουργούμε ρήγμα στην τάξη που έχει βάλει ο Θεός μέσα στο σπίτι, τα αποτελέσματα θα είναι άσχημα και θα γίνονται τόσο περισσότερο άσχημα όσο πιο έντονα και κακότροπα επεμβαίνει ο πατέρας ή η μητέρα ανάμεσα στο Χριστό και στον άντρα της οικογένειας και στον άντρα και στη γυναίκα της οικογένειας. Αλλά το ίδιο άσχημο είναι και όταν επεμβαίνει ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Γιατί τα παιδιά, τι λέει ο Λόγος του Θεού, να υποτάσσονται και να υπακούνε στους γονείς τους. Άρα λοιπόν μέσα στην οικογένεια. Άρα λοιπόν μέσα στην οικογένεια, όταν οι γονείς του συζύγου, των συζύγων, επεμβαίνουν είτε ανάμεσα στο Χριστό και στον άντρα, είτε ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, είτε ανάμεσα στη γυναίκα που είναι οικοφύλακας και έχει την επιμέλεια των παιδιών και στα παιδιά, τότε αλλοιώνονται, χαλάνε οι ισορροπίες που ο Θεός έχει βάλει στην οικογένεια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Τώρα δούμε πώς πρέπει να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις το ζευγάρι, η οικογένεια. Γιατί δεν είναι τι θα κάνει ο παππούς και η γιαγιά, τι θα κάνουν οι γονείς του ζευγαριού. Δεν μπορούμε να επέμβουμε και να τους πούμε, θα τους πούμε. Αλλά το πρόβλημα είναι πώς η οικογένεια αντιμετωπίζει αυτήν που εγώ τη λέω εισβολή μέσα στην ισορροπία της οικογένειας. Πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την εισβολή. Μπαίνει και μερικές φορές μπαίνει σαν τάβρος εν διαλοπολείο. Ο πατέρας ή η μητέρα, ο παππούς ή η γιαγιά καλύτερα να λέω. Τώρα ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει τα τέκνα. Υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω, διότι τούτο είναι δίκαιον. Μέσα στην οικογένεια. Όμως συνεχίζει. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, η οποία είναι εντολή πρώτη με επαγγελία, για να γίνεις σε καλόν και να είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Άρα μία εντολή που ισχύει για όλη μας τη ζωή είναι να τιμάμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Να τον σεβόμεθα, να τους φροντίζουμε. Σκεφτείτε ότι όταν πριν από χρόνια δεν υπήρχαν οι συντάξεις, παραδείγματος χάρη, η κοινωνική πρόνοια εν γέννη στην ανθρωπότητα, οι γονείς ήταν, όταν μεγάλωναν, γέρναγαν, απολύτως στα χέρια, στο έλεος, στα σπλάχνα των παιδιών τους. Γιατί πλέον ήταν ήσαν ανήμποροι να φροντίσουν ο παππούς τη γιαγιά, η γιαγιά τον παππού και να φροντίζουν τους εαυτούς τους. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και τους λέει πρόσεξε καλά. Εσύ τώρα που είσαι νέος και έχεις δική σου οικογένεια, δικά σου παιδιά, πρόσεξε μην παραμελήσεις τον παππού και τη γιαγιά, μην τους εγκαταλείψεις. Μην πάψεις να τους τιμάς, να τους φροντίζεις, να τους σέβεσαι και να τους αγαπάς. Ακόμη και να τους υπακούς σαν γονείς σου. Και για να δώσει κίνητρο ο Θεός στον άνθρωπο, να είναι πολύ προσεκτικός στη συμπεριφορά του προς τους γονείς του, λέγει
θα γίνεται καλό σε σένα και θα είσαι μακροχρόνιος επί της γης. Δίνει μισθαποδοσία. Του δίνει επαγγελία. Και είναι εντολή, μάλιστα λέγει, πρώτη με επαγγελία. Άρα είναι απόλυτα υποχρεωμένος ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Ο κάθε νέος άνθρωπος, οικογενειάρχης και μη, να τιμάει, να σέβεται και να φροντίζει τους γονείς του. Όσο μπορεί περισσότερο, γιατί αυτό είναι εντολή Θεού, αλλά και είναι ευάρεστο εις το Θεό και έχει και επαγγελία και υπόσχεση. Αυτό είναι μια αναμφισβήτητη αλήθεια που ποτέ δεν πρέπει να φεύγει από το μυαλό του άντρα και της γυναίκας που έχουν φτιάξει μια καινούργια οικογένεια. Και τονίζω, δεν θα φροντίζω εγώ μόνο τους δικούς μου τους γονείς και θα περιφρονώ τους γονείς της γυναίκας μου, ούτε η γυναίκα μου θα φροντίζει τους δικούς της γονείς και θα περιφρονεί τους γονείς του άντρα της. Αλλά καθώς ο Θεός μας έκανε ένα με το γάμο και είμαστε χριστιανική οικογένεια που θέλουμε να περπατάμε σε αγιασμό, καθαρότητα στην παρουσία του Θεού, τότε καθώς είμαστε ένα, έχουμε τους ίδιους γονείς. Οι γονείς της γυναίκας μου είναι γονείς μου και οι γονείς της, οι δικοί μου είναι γονείς της γυναίκας μου. Γι' αυτό αποφεύγω να χρησιμοποιώ τη λέξη και στην καθημερινότητά μου, πεθερή. Παρά μόνο εάν πρέπει για λόγους τυπικούς να διευκρινίσω για ποιον μιλάω. Είναι γονείς μου. Όταν παντρεύομαι, αποκτώ γυναίκα και γονείς, εάν ζουνε. Και όταν παντρεύεται η γυναίκα μου, αποκτά άντρα και γονείς. Τους οποίους αγαπάει, σέβεται, τιμάει, φροντίζει, προσέχει, προστατεύει, περασπίζεται. Γιατί αυτό αρέσει στο Θεό. Και ο Θεός είναι ευάρεστο, ευαρεστείτε. Γι' αυτό και ευλογεί το ζευγάρι που έχει αυτή την νοοτροπία. Γίνεται καλό παρακυρίου στο ζευγάρι που έχει αυτή την νοοτροπία. Και τους υπόσχεται και μακροχρόνια ζωή. Το θεωρεί τόσο πολύ σημαντικό ο Θεός. Όμως, επαναλαμβάνω ότι μερικές φορές οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, έχοντας, χριστιανοί πάντα μιλάω καταρχάς, έχοντας νοοτροπία του έμπειρου ανθρώπου, του ανθρώπου που έχει πείρα της ζωής, όπως είπαμε και προηγούμενα, εισβάλλει μέσα στην ένομη τάξη της οικογένειας. Με αποτέλεσμα πολλές φορές να διαλύεται η ένομη τάξη. Να γκρεμίζονται όλα. Ανάλογα με την εισβολή, το πόσο κακότροπη και επιθετική θα γίνει, τόσο και τα αποτελέσματα είναι πολύ, πολύ, πολύ άσχημα. Γιατί συνήθως οι μάνες έχουν την νοοτροπία το παιδί τους να τα αγαπάνε ιδιαίτερα και όπως το φρόντισαν αυτοί εννοήσαν στο σπίτι τους, τώρα θέλει να συνεχίζει να το φροντίζει στο σπίτι όμως το δικό του. Και στην προσπάθεια να το φροντίζει πολύ, διακρίνει ότι η γυναίκα του δεν ξέρει να το φροντίζει. Και επειδή είναι το σπλάχνο της, εκεί στενοχωριέται και εάν έχει και κακούς τρόπους, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα. Αλλά και ο πατέρας πολλές φορές επεμβαίνει είτε στα οικονομικά με την γνώση του ότι ξέρει πιο καλά τα πράγματα,
είτε στην συμπεριφορά, δεν φροντίζεις τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου έτσι πως πρέπει, ή ακόμη χειρότερα, δεν υποτάσσεις τη γυναίκα σου. Πρέπει να, να είναι υποτεταγμένη η γυναίκα σου σε σένα. Και άλλα πολλά παραδείγματα τα οποία όλοι μας ξέρουμε από προσωπικά βιώματα, είτε δικά μας, είτε τον γύρω μας. Πολλές φορές φτάνουν κάποιες πεθερές, να το πω και έτσι, και μπαίνουν μέσα και στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού. Ή επεμβαίνουν πως θα στολίσει το σπίτι η κόρη ή η νύφη. Ή ακόμη επεμβαίνουν τι πρέπει να αγοράσει και τι πρέπει να κρατήσει και τι πρέπει να διώξει. Και αν η νύφη είναι ένα, που πρέπει να είναι ένα πρόβατο του Κυρίου, ένα καλόβολο, πλάσμα σε λίγο διαπιστώνει ότι μένει σε ένα σπίτι που δεν είναι δικό της, αλλά είναι της μητέρας της ή της πεθεράς της, ή είναι του πατέρα της ή του πεθερού της. Και εκεί είναι δυστυχισμένη. Το ίδιο βέβαια και ο άντρας. Μερικές πεθερές είναι πολύ και μητέρες, πολύ δυναμικές, μπαίνουν σύμφωνες μέσα στο σπίτι και αρχίζουν και διατάζουν. Βγάλ το αυτό, κάνε αυτό. Εάν μάλιστα συμβαίνει και οι γονείς να έχουν κάποια εξουσία οικονομική, βοηθάνε δηλαδή τα παιδιά τους οικονομικά, τότε αποκτούν μεγαλύτερη εξουσία, μεγαλύτερα δικαιώματα, αποτέλεσμα να είναι δυστυχισμένο το ζευγάρι και τα παιδιά τους να χαλάνε. Γιατί όταν δίνει χαρτζιλίκι, δίνει λεφτά ο παππούς και η γιαγιά στο παιδί, το παιδί το μικρό στρέφει το βλέμμα του προς τον παππού και στη γιαγιά, που το θέλει ο παππούς και η γιαγιά για να τον αγαπάνε και αισθάνεται και πάρα πολύ ωραία. Και έτσι χάνουν τον έλεγχο των παιδιών τους, πραγματικοί γονείς, στους οποίους ο Θεός έχει δώσει την ευθύνη να μεγαλώνουν, να εκτρέφουν εν παιδεία και νουθεσία τα παιδιά τους. Γίνεται αλαλούμ, βαβέλ. Τώρα λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, εξαιρετικά δύσκολη, ή μπορεί να είναι με πολλά προβλήματα ή και με λιγότερα προβλήματα, να δούμε πώς οι γονείς τώρα πρέπει να συμπεριφέρονται, δεδομένου ότι ο Λόγος του Θεού λέει να υπακούνε στους γονείς και να τιμούν τους γονείς. Να σέβονται, να φροντίζουν και να μην τους προσβάλλουν, ας πούμε, να μην είναι πικροί στους γονείς. Εδώ τα πράγματα δεν είναι απλά. Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση. Πρακτικά. Είναι δύσκολες καταστάσεις, πραγματικά δύσκολες καταστάσεις, που μπορούν να οδηγήσουν, εάν δεν σταθούν ενωμένο το ζευγάρι, ενώπιον του Θεού, να οδηγηθούν, οι καταστάσεις να οδηγήσουν το ζευγάρι ακόμη και σε διαζύγιο εσωτερικό, σε διάλυση της οικογένειας. Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να, πρώτον, να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα. Να έρθουν σε επίγνωση του προβλήματος. Και σαν αδελφοί καλοί που είναι, σαν φίλοι καλοί που είναι, και έχουν πλέον γίνει και καλοί σύζυγοι, πρέπει να ανοίξουν τις καρδιές τους ενώπιον του Θεού και να εξομολογηθούν ό,τι του συμβαίνει και ό,τι έχουν αντιμετωπίσει. Να καταλάβει ο άντρας, δηλαδή η γυναίκα του, τι τραβάει, πώς ταλαιπωρείται, τι συμβαίνει στο σπίτι του, αλλά και να προσεύχεται να το αποκαλύψει ο Θεός. Τι συμβαίνει στο σπίτι του εξαιτίας των γονιών του ή των γονιών της. Αλλά το ίδιο και ο άντρας. Πρέπει να εξομολογηθεί, να ανοίξει την καρδιά του στη γυναίκα του και να πει τι ακριβώς συμβαίνει, τι τον ταλαιπωρεί, τι τον ενοχλεί. Ας μην ξεχνάμε δε
ότι ο άντρας έχει ευθύνη να κάνει τη γυναίκα του ευτυχισμένη, δηλαδή να απομακρύνει κάθε τι που, φέρνει που προκαλεί και φέρνει δυστυχία στη γυναίκα του. Το ίδιο και η γυναίκα. Έχει αποστολή. Ο μεν άντρας έχει αποστολή η γυναίκα του να είναι ευτυχισμένη, άρα πρέπει να αποδεικνύει η αγάπη του προς αυτήν, ότι την αγαπάει, την εκτρέφει, τη φροντίζει, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Αλλά και η γυναίκα έχει αποστολή να κάνει τον άντρα της ευτυχισμένο. Και όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται, αγαπάει, σέβεται το Χριστό, έτσι και η γυναίκα τον άντρα της. Με αυτή λοιπόν τη λογική, το ότι είναι ένα και ότι ο ένας έχει ευθύνη να κάνει ευτυχισμένη τη δόξα του που είναι η γυναίκα του και η άλλη έχει ευθύνη να κάνει ευτυχισμένη ευτυχισμένο την κεφαλή της που είναι ο άντρας της, τότε αν καθίσουνε, πρώτα-πρώτα προσευχηθούνε, πληστούν Πνεύματος Αγίου, γεμίσουν από Πνεύμα Άγιο, ώστε να μην χωράει πια να μπει τίποτα άλλο μέσα, σαρκικό, κοσμικό, και καθίσουνε απέναντι και κουβεντιάσουνε, εξομολογούμενοι τα πάντα ο ένας τον άλλον, σε λεπτομέρειες, και όχι μόνο μια φορά, και πρώτη και δεύτερη και τρίτη, ώστε να αποφασίσουν μαζί πώς θα αντιμετωπίσουν τη δύσκολη αυτή κατάσταση που προέρχεται από τους γονείς τους εν γέννη ή από κάποιον έναν ή δύο από τους γονείς τους. Και όταν φτάσουν αγαπημένοι, γιατί η αγάπη του Χριστού θα τους συσφίγγει, ενωμένοι και προσευχόμενοι, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, εάν κάποιος από εσάς είναι λυπής σοφίας, αζητάει από τον Θεό που δίδει πλωσίως και δεν ονειδίζει κανέναν, γιατί πράγματι εγώ πρέπει ο άντρας πρέπει να καταλάβω, ο άντρας πρέπει να καταλαβαίνει ότι είναι ελυπής σοφίας στο πώς πρέπει να συμπεριφερθεί στα πεθερικά του, γιατί δεν τα ξέρει. Και η γυναίκα πρέπει να καταλάβει ότι είναι λυπή σοφίας για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί στα πατερικά της, γιατί δεν τα ξέρει. Όπως τα ξέρει ο γιος ή η κόρη τους. Έτσι λοιπόν αποφασίζουν, σκέφτονται για το καλό της οικογένειας, για την ευτυχία του συζύγου ή της συζύγου, για την ευλογία των παιδιών τους, να πάρουν μέτρα, μερικές φορές αυστηρά, μερικές φορές επώδυνα, αλλά πάντοτε με σύμφωνη γνώμη και ιδιαιτέρως με οδηγία Θεού και με απόλυτη επίγνωση της κατάστασης, να πάρουν μέτρα, ξαναλέω δύσκολα ή και επώδυνα μερικές φορές, που αφορούν τους γονείς τους. Εδώ θα πρέπει με μεγάλη προσοχή εκείνος ο οποίος θα πηγαίνει μπροστά για να λύσει το πρόβλημα, να είναι ο φυσικός γιος ή η φυσική κόρη. Γιατί? Γιατί όταν ο γιος καλείται από το Θεό χάριν της οικογένειάς του να βάλει κάποιο φραγμό, να βάλει κάποιο εμπόδιο στην εισβολή της μητέρας του ή του πατέρα του, που μπορεί να ανταλλάξουν και λόγια όχι ευχάριστα, εάν ο γιος ή η κόρη απευθυνθεί στους γονείς της, θα μπει τάξης, αλλά και τις δυσάρεστες καταστάσεις θα ξεχαστούν. Εάν όμως ο γαμπρός ή η νύφη προσπαθεί να επιβάλλει στους γονείς του άλλου αυτά τα οποία έχουν αποφασίσει και λεχθούν λόγια δυσάρεστα, αυτά τα λόγια δεν θα ξεχαστούν ποτέ.
Άρα λοιπόν πρέπει να εκμεταλλευόμαστε απόλυτα αυτή την φυσική αγάπη των γονιών προς τα πραγματικά τους παιδιά, ώστε τη λύση να τη φέρνει το πραγματικό τους παιδί. Γιατί και σε δυσάρεστες καταστάσεις σας συμβούν, θα ξεχαστούν. Ο δε γαμπρός και η νύφη, στη λήψη αυτών των μέτρων, στην εκτέλεση των αποφάσεων, που μαζί με το σύζυγο ή τη σύζυγό τους αποφασίσανε, θα πρέπει να απέχει. Δεν θα πρέπει να πηγαίνει μπροστά, να κάθεται πίσω και να προσεύχεται να βρει χάρη ο άντρας της ή η γυναίκα του ενώπιον των γονιών του. Και ο Θεός θα ενεργεί. Οι λύσεις υπάρχουν. Ο τρόπος είναι αυτός τον οποίο πρέπει ο Θεός να φωτίζει και θα φωτίζει εάν τα παιδιά προσεύχονται και συζητάνε. Είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσεις λύσεις σε αυτές τις καταστάσεις. Αρκεί να χρησιμοποιείς την αγάπη σου, την αγάπη του συζύγου σου ή της συζύγου σου και την βοήθεια του Θεού. Λύσεις πάντοτε υπάρχουν. Αλλά πρέπει να είναι συν Θεό. Όπλα έχει ο άνθρωπος του Θεού. Αλλά πρέπει τα όπλα του να είναι δυνατά συν Θεό. Δηλαδή να είναι πνευματικά όπλα, όχι σαρκικά. Τα σαρκικά όπλα, δηλαδή αν παίρνεις απόφαση να κάνεις αυτό, να μαλώσεις, να τσακωθείς, να διώξεις, να κρατήσεις ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο και αν χρησιμοποιήσεις που προέρχεται από φρόνημα σαρκός και όχι από το Πνεύμα το Άγιο, οι ζημίες θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που προκαλούν οι γονείς στην οικογένεια των παιδιών. Η λύση λοιπόν του προβλήματος είναι απλή και εξαρτάται από την αγάπη του ζευγαριού, από την προσευχή του ζευγαριού, από την υπακοή του ζευγαριού στο Λόγο του Θεού και από τη φροντίδα που έχουν και πρέπει να έχουν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού για τους γονείς τους. Τη λύση θα τη δώσει ο Θεός. Τη λύση θα φωτίσει ο Θεός. Τώρα αν οι γονείς είναι όχι πιστοί, όχι αναγεννημένοι, αλλά είναι εκτός του θελήματος του Θεού. Μπορεί να είναι καλοί γονείς. Εδώ πάλι η συμπεριφορά πρέπει να είναι του ζευγαριού ακόμη πιο προσεκτική. Και πάλι με αγάπη, σύμπνοια, εξομολόγηση, μετάνοια, λήψη απόφασης, με τη βοήθεια του Θεού, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, πάλι τα προβλήματα λύνονται. Πάρα πολύ εύκολα όλα τα προβλήματα λύνονται μέσα σε ένα σπίτι που προέρχονται από τους γονείς, όταν το ζευγάρι έχει αγάπη μεταξύ τους, αγαπάει ο ένας τον άλλον, όταν παίρνει ο πατέρας τη θέση, ο σύζυγος στη θέση του ενώπιον του Θεού και η σύζυγος στη θέση ενώπιον του Θεού και στέκονται πραγματικά ένα ενώπιον του Θεού, διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο και ενεργούνε με όπλα πνευματικά δυνατά συν Θεό. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ευλογημένα. Και γίνεται καλό όχι μόνο στο σπίτι, αλλά γίνεται καλό και στους γονείς, που είναι επίσης ζητούμενο. Υπάρχει αποκατάσταση πλήρης. Η αποκατάσταση λοιπόν θα είναι πλήρης όταν οι γονείς, οι σύζυγοι, σε σχέση με τα παιδιά, βάλουν μπροστά τους το Λόγο του Θεού
τον Χριστό, το Πνεύμα το Άγιο και φροντίσου να είναι και καλός σύζυγος έναντι της γυναικός του και καλή σύζυγος απέναντι στον άντρα της και καλή γονείς απέναντι στα παιδιά τους, αλλά και καλά παιδιά ενώπιον του Θεού απέναντι στους γονείς τους. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, όσο και κακότροποι να είναι οι γονείς. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα στο τέλος να μην βρεθεί λύση, ευλογημένη, αγία, πεντακάθαρη, για το καλό των γονιών, των γερόντων, γιατί θα γερνάνε όσο πάνε. Οποιαδήποτε κακή συμπεριφορά και να έχουν, ο πατέρας να επεμβαίνει στο σπίτι, στα οικονομικά, στο να δίνει κατευθύνσεις, να δίνει εντολές, η μητέρα, να αναστατώνει, η γιαγιά, η πεθερά δηλαδή, να αναστατώνει το σπίτι, να χαλάει την καρδιά της γυναίκας, να την υποτιμάει σε οποιασδήποτε καταστάσεις, να την απαξιώνει, να της φανερώνει ότι δεν την αγαπάει, να της δείχνει ό,τι και να συμβαίνει. Όποιες και να είναι οι συνθήκες, οι δύσκολες που δημιουργούνται από τους γονείς, πιστούς ή άπιστους, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην βρεθεί η καλύτερη λύση που θα δοξάζεται ο Θεός και θα ευλογούνται οι άνθρωποι. Εάν ο άντρας και η γυναίκα, αγαπημένοι και ενωμένοι, εξομολογηθούν, να ανοίξουν την καρδιά τους για να φανερώσουν τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν ή αντιμετωπίσει ήδη, και δεν καθίσουν να προσευχηθούν στο Θεό, να τους φωτίσει ο Θεός, να τους οδηγήσει ο Θεός στο πώς πρέπει να συμπεριφερθούν με σοφία και με σύνεση και οι δυο μαζί ένα απέναντι στους γονείς και τον Θεό. Είναι απλό το ζήτημα, εάν το αντιμετωπίσουμε με πνευματικά όπλα τα οποία είναι δυνατά συν Θεό. Πιστεύω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι αυτό το φοβερό πρόβλημα, γιατί είναι φοβερό μερικές φορές, όταν επεμβαίνουν οι γονείς, αντιμετωπίζεται πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Με τη βοήθεια του Θεού. Όταν οι δύο είναι αγαπημένοι και ενωμένοι. Εκεί που τα πράγματα χαλάνε, είναι όταν έχουν οι γονείς, ο άντρας και η γυναίκα, διαφορετική άποψη, διαφορετική γνώμη και επηρεάζονται με προσωποληψία από την αγάπη της, στη μητέρα του ή στον πατέρα του, αδικώντας έτσι το σύζυγό της ή τη σύζυγό του. Γιατί αν δείχνεις υπερβολική αγάπη στη μητέρα σου ή στον πατέρα σου σε σχέση με τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου, εκεί υπάρχει αδικία. Γιατί αφήνεις και μπαίνουν μέσα συναισθήματα ανθρώπινα, τα οποία είναι έξω από το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εκεί είναι η καταστροφή. Εκεί δεν υπάρχει λύσης. Εκτός αν μετανοήσουμε και επιστρέψουμε στο Θεό και εξομολογηθούμε τα λάθη μας και αρχίσουμε από την αρχή. Άρα το πρόβλημα δεν είναι πως επεμβαίνουν οι γονείς στην οικογένεια του νέου ζευγαριού που δημιουργήθηκε, αλλά το πρόβλημα είναι πως αντιμετωπίσει το ζευγάρι τους γονείς που έτσι κι αλλιώς έχουν άλλη νοοτροπία, έχουν άλλη ηλικία, έχουν άλλη άποψη, άλλη γνώμη και αυτή μπορεί να δημιουργήσει πληγές στο σύζυγο ή στη σύζυγο. Άρα η λύση του προβλήματος δεν είναι να διορθώσουμε τους γονείς μας, αλλά είναι να διορθωθούμε εμείς. Να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις, να χρησιμοποιήσουμε όπλα δικαιοσύνης, δυνατά συν Θεό, όπλα πνευματικά, για να αντιμετωπίσουμε τον εισβολέα που είναι οι γονείς μας.
τους οποίους οφείλουμε να αγαπάμε, να υπακούμε και να τιμάμε σε αυτούς. Άρα πάντοτε εν Κύριο. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και πάλι στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε σας εύχομαι με πολύ αγάπη ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε, κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.